Ξεπερνάει και φέτος κάθε προσδοκία η επισκεψιμότητα της Κνωσού, το σήμα κατά τεθέν του μινωικού πολιτισμού που αποτελεί κορυφαία επιλογή για τους τουρίστες ανάμεσα στα αξιοθέατα του νησιού. Η ξενάγηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Χαίρομαι που έχει καλό καιρό και γενικώς χαίρομαι που είμαι εδώ. Πάμε για επίσκεψη στην Κνωσό. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο έρχονται για να ξεναγηθούν στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού, που είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο χαρακτηριστικός μινωικός αρχαιολογικός χώρος που ανακαλύφθηκε ποτέ στην Κρήτη. Ήρθαμε για να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο. Τώρα θα ξεκινήσει η ξενάγησή μας. Απλώς περιμένω τη γυναίκα μου που θέλει να ψωνίσει πρώτα. Η αυξημένη κίνηση ζεσταίνει και τα ταμεία των καταστηματαρχών που διατηρούν επιχειρήσεις στην περιοχή. Αρκετοί είναι οι επισκέπτες που μετά από την ξενάγησή τους στον αρχαιολογικό χώρο θα χαζέψουν για σουβενίρ στα γύρω μαγαζιά ή θα καθίσουν για φαγητό στις ταβέρνες που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Ο προηγούμενος μήνας ήταν πολύ μα πάρα πολύ καλός αναπάντεχα. Αυτός ο μήνας είναι πεσμένος λόγω ότι πάντα μετά το Πάσχα υπάρχει μια κοιλιά, το καταλαβαίνω. Αλλά έχουμε πρόβλημα και στην ποιότητα λίγο του κόσμου. Εντάξει, έχουν έρθει με προσφορές, το καταλαβαίνω. Ελπίζουμε ότι από εβδομάδα θα είναι κάτι καλύτερο. Δεν είναι σταθερές οι μέρες. Η μία ημέρα μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλά, η άλλη ημέρα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά είναι. Εντάξει. Πάντως, αισιόδοξοι είναι οι καταστηματάρχες για τη φετινή σεζόν. Καθώς όπως όλα δείχνουν, αναμένεται και οι καλοκαιρινοί μήνες να κυλήσουν με δυναμική. Εντάξει, σε γενικές γραμμές να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε δόξα ο Θεός, γιατί τα πράγματα ήδη είναι δύσκολα, οπότε εντάξει. Προσδοκούμε, παιδιά, να έχουμε δουλειά, γιατί αυτό θα είναι καλό για όλους μας. Και πιστεύω, από ό,τι ακούω τουλάχιστον, γιατί ακούω καλά νέα συνεχώς, να βγουν αληθινά.